Βάλουμε στην κόρη. Θα οικονομήσουμε, Μαριανή. Βάλτε τον Άρη να οικονομήσετε με τον Διαμαντόπουλο Center Four, ναι. Και τον Πετρόπουλο που δεν μπορεί να περπατήσει. Τον Άρη, τότε. Τι να κάνουμε. Δεν λύσει Super League. Τι να κάνουμε, Άρη τώρα. Μα έκανε τη δουλειά. Πήγε και αυτό ο Πάουκ, πήγε αποκλείστηκε. Πήγε μια ώρα πριν στο σταθμό, πήγε με το κουστούμι, με το λουστρίνι, περίμενε με τη γραβάτα το τρένο και από πίσω Μελισσανίδης με το πουκάμι σου απ' έξω ανέβηκε στο τρένο. Γιατί ο Πάουκ ξέχασε, έβγαζε σέλφι μέσα στι τουαλέτε. Τέτοιο σκηνικό έκανε, ρε παιδί μου, και έκανε το τρένο αυτό ο Πάουκ. Τι έκανε, ρε Πάουκ. Γιατί ρε Πάουκ. Στεναχωρέθηκε. Εγώ τι να κάνω. Δεν οικονομίζει. Δεν οικονομίζει, γι' αυτό στεναχωρέθηκε. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εκπομπέ. Από εκεί θα κάνουμε κομμουνιστικά. Θα καλύψουμε και τι θα κάνουμε. Ολυμπιακό. Μελισσανίδης έκανε ανάσταση 10 χαρτιά. 10 χαρτιά μαζί με εισιτήρια μόλα. Με Μίλανα, μόνο από τη Μίλα θα πάρει ένα εκατομμύριο από τα εισιτήρια μόλα. Με 50.000-60.000 εισιτήρια. 27 εκατομμύρια μέσα. Χαίρεσε εσύ τώρα για τη γέφυρα που πήρε ο άλλο στο κύπελο Σαμίδη. Σου το χάρισε. Πάρε το κάπου του κύπελο εσύ. Ξέρω εγώ λέει τι θα κάνω. Ναι. Έβαλα τα χαρτιά ο Μελισσανίδη. Τα πήρα από το UEFA. Ναι. Μια χαρά είναι. Ναι, αλλά πήρα κύπελο εγώ, σου λέει. Πάρ το, χάρισμά σου. Εντάξει. Πάρε μέσα στο κύπελο, βάλει δύο πάλι σπαγωτό τώρα. Α, έτσι. Πώ για. Πρόεδρο του Ισακίου Παοξή Γαλατσόπουλο. Κτηνίατρο Ξανθιώτη. Ναι. Πρόεδρος του ΕΣΑΚ ο Παοκτής Γαλατσόπουλος. Μια ουδέτερη επιλογή για Αγγελόπουλους και Γιαννακόπουλους. Προερχόμενος από μικρή και μη ενοχλητική ομάδα των ΠΑΟΚ. Λέει ο παδός της Ξάνθης, γιατρός κτηνίατρος. Τι κάνει αυτή η ψυχή Βασίλης. Είναι ένα μήνα διακοπές εκεί στο... Και πώς λέγεται εκεί, ο μπαμπάς του είναι από το ένα μέρος της Χαλκιδικής, έχει εκεί εξοχικό. Μαζεύονται κάτι κουρτουριάριδες εκεί, πρώτο πόδι, πευκό χώρι. Κομμουνιστής με εξοχικό στο κυπέ. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Έκλεισε κανέναν άνθρωπο. Γιατρούκλαρος του στρατού, εκπαιδεύει σφυλιά, εκπαιδεύει γατιά, εκπαιδεύει περιστέρια. Και κομμουνιστής και ακροδεξιά δουλειά. Τι συστήματα είναι αυτά, ρε. Τι ακροδεξιά δουλειά. Στο στρατό τι είναι, φασίστας δεν είσαι, φασίστας. Στάλιν δεν είχε στρατό δηλαδή. Συγγνώμη. Ο Λένιν ο Χειροχήτο. Συγγνώμη ρε, κάτσε ρε. Περίμενε, τι Χειροχήτο και Χειρομέρη να πούμε. Ο Άρης Μελουχιώτης. Μη με λες τέτοια τώρα αρχίσουν να αλλάξουν μπλουζάκια. Αυτό το μακριά μας από... Μια λέξη που τρομάζει ακόμα τους φασίστες. Άρης Μελουχιώτης. Έστε από εδώ πέρα να πούμε. Ναπολέον Ζέρα Βασολέα. Μαλώνεται για τα λεφτά. Εμείς λεφτά μπορούμε να πάρουμε. Να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που θα μας τα δώσει. Πάρει κανένα. Άρης Βελουχιώτης, κομμουνιστικές χαζομάρες ιδεολογίες. Εμένα μου τα δώσουν οι κομμουνιστές. Τη μοίρασμα την περιουσία στον άλλον, όχι τη δικιά μας. Ναι. Ακροδεξιά στοιχεία εσείς εδώ. Δεν είμαστε ακροδεξιά στοιχεία. Ο Τσίπρας θα ξαναβγεί. Μια χαρά. Ποια τάδες αυτά τα γράμματα θα ξαναβγεί. Ποιο θα βγει, ρε. Πού τάδες αυτά τα γράμματα. Ποιο θα βγει, ρε. Το οικογενειακό κράτος, το κράτος της δεξιάς θα πούμε. Η δεξιά θα ξαναβγεί. Γιατί αυγή η δεξιά. Γιατί έτσι είναι τα γράμματα. Βλέπω τι αυγή τη μούρη του Τσίπρα. Δεν θα βλέπεις το Μητσοτάκη. Τι να κάνω. Του Μητσοτάκη τη μούρη. Του Μητσοτάκη. Το συμφέρον το δικό μου ποιο είναι. Μιλάω για 8 χρόνια δεν τα βλέπεις τα μούτρα του Μητσοτάκη. Ρε παιδάκι μου. Το συμφέρον το δικό μου. Δεν σα αρέσει το. Ποιο είναι το συμφέρον σου τώρα. Ποιο είναι το συμφέρον Τσίπρα. Δεν έχω συμφέρον. Μακάρι να έχει ένα συμφέρον και που στηρίξει τουλάχιστον εσύ. Έχει ένα συμφέρον ο λαό και ο κόσμο σου δεν ξέρει τι του γίνεται. Άλλο σε λέω ρε φίλε. Δεν ξέρω, πακριβά ή πάει. Εγώ σαν Ραπτόπουλο έχω κανένα συμφέρον. Δεν ξέρω, σε ρωτάω. Αν βγει ο ένα ή ο άλλο. Δεν έχω. Ρε φίλε, μακάρι να έχει. Μία ή άλλη δεν είμαι. Δεν ξέρω. Γιατί να το στηρίξω. Μακάρι να είσαι. Δεν με νοιάζει ούτε τον εχθρό μου ούτε τον υποστηρίζω. Τι σχέση έχει με το αθλητικό κομμάτι που ασχολείσαι εσύ, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο ένα ή ο άλλο. Πώ δεν έχει. Πώ έχουν σχέση. Πώ δεν έχει. Πώ δεν έχει. Με τη δουλειά που κάνει εσύ. Γιατί με τη δουλειά που κάνουν οι καλλιτέχνε δεν έχει. Α πάρει ο Λαζόπουλο λέει Νέα Δημοκρατία πήρε να κάνω επιχορηγήσει. Άσχημα του ήρθε. Παράδειγμα. Ο Λαζόπουλος. Ναι, ο Λαζόπουλος. Γιατί κορόιδο ήταν.